στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι μαζί μας ο κύριος Θανάσης Θεοχαρόπουλος, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και μέλος της κεντρικής πολιτικής επιτροπής του κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Καλή σας ημέρα, κύριε Θεοχαρόπουλε. Καλημέρα. Είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές. Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες ημέρες, άθελά σας, έχετε γίνει λίγο το πρόσωπο των ημερών σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ και σε ό,τι αφορά την συζήτηση που γίνεται γύρω από την κέντρο αριστερά. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, κύριε Θεοχαρόπουλε. Εσείς ήσασταν στην συνάντηση αυτή, την διάσκεψη που οργάνωσαν το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα και του Ιδρύματος Ζόραν Ζάεφ. Και μάλιστα την ώρα που μιλούσατε με τον κύριο Ζάεφ, αν δεν κάνω λάθος, όπως περιγράψατε και εσείς ο ίδιος στα social media, σας έγινε γνωστό ότι με απόφαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Κασελάκη, απομακρύνεστε από την συνεργασία που είχατε με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Υπενθυμίζω ότι από τα μέσα ενημερωθήκατε πριν από λίγο καιρό ότι ο κύριος Κασελάκης σας απομακρύνει και από την θέση του διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας τότε. Μάλιστα, και μάλιστα τότε που το αναφέρεστε ήταν ακριβώς 12 ώρες μετά την εκλογή του Προέδρου στην θέση του Προέδρου στην εσωκομματική διαδικασία. Φαίνεται λοιπόν ότι είναι μία από τις αδυναμίες του κ. Κασελάκη, δεν εξηγείται αλλιώς. Ναι. Εντάξτε, είναι προσωπικό το θέμα, κύριε Θεοχαρόπουλε, είναι προσωπικό. Εγώ τουλάχιστον δεν προσωποποιώ ποτέ τις πολιτικές μου απόψεις. Και ξέρετε κάτι, επειδή γνωριζόμαστε και χρόνια, δεν διαπραγματεύομαι και ποτέ τις πολιτικές μου θέσεις και τις απόψεις. Αλήθεια είναι αυτό. Ξέρετε κάτι, σε μια κρίσιμη στιγμή για παράδειγμα για τη χώρα, στη Συμφωνία των Πρεσπών 18-19, που εγώ πάντοτε και πριν το 19 είχα μια σταθερή άποψη υπέρ της επίλυσης αυτού του ζητήματος, με πολιτικό και προσωπικό κόστος. Μπορεί ο καθένας να έχει συμφωνίες και διαφωνίες επί του θέματος, αλλά με πολιτικό και προσωπικό κόστος. Πήρα και ψήφισα και ήμασταν 153 βουλευτές οι οποίοι ψηφίσαμε τη Συμφωνία των Πρεσπών. Το λέω αυτό διότι κανείς δεν μπορεί να συγχαίει τα ζητήματα σε σχέση με την ύπαρξη οποιασδήποτε θέση σε ένα κόμμα, του διευθυντή, οποιοδήποτε, με τις απόψεις του και τις θέσεις του. Και αυτό που επιχειρείται σήμερα είναι κάτι πολύ περισσότερο. Η Προοδευτική Συμμαχία είναι ένα βαθιά δημοκρατικό κόμμα και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν μπορεί να αλλάξει σήμερα για οποιοδήποτε λόγο. Δεν μπορεί να επιλέγονται το ποια μέλη και ποια κεντρικά στελέχη της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής θα αποτελούν ουσιαστικά τους συμβούλους του κοινοβουλευτικού και πολιτικού έργου με βάση τις απόψεις και τις θέσεις του και αν συμφωνούν με τον εκάστοτε πρόεδρο ενός κόμματος. Αυτό είναι αδιανόητο. Και θέλω να πω ότι αυτό το οποίο έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, για να μιλάμε με καθαρά λόγια, είναι ότι εγώ εκφράστηκα δημοσίως υπέρ της ανάγκης ενός ενιαίου μεγάλου φορέα της κεντροαριστεράς. Και μάλιστα προαναγγείλατε από ό,τι προκύπτει από το ρεπορτάζ, κύριε Θεοχαρόπουλε, και μια κοινή πρωτοβουλία σας με τον κύριο Ραγκούση να ζητήσετε δημοψήφισμα για αυτή την. Σωστά. Και απορώ γιατί να έχει ενοχλήσει τόσο πολύ αυτό. Με ποιο ερώτημα που βάζω. Δεν λέμε για τη βάση. Δεν λέμε για τα μέλη και τους φίλους του κόμματος. Πρέπει να έχουν ρόλο και θέση σε όλα. Όταν λοιπόν βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις και δίνουν 80% των ψηφοφόρων και των ψηφοφόρων του κόσμου κάτω των προοδευτικών πολιτών και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟ, στο ΣΥΡΙΖΑ εμπροκειμένου, να λένε ότι θέλουμε έναν μεγάλο ενιαίο φορέα της κεντροαριστεράς και το εκφράζουμε αυτό με την θέση μας και τη βούλησή μας ορισμένα κεντρικά στελέχη, τις επόμενες μέρες να μου διαμηνύεται ότι λόγω των πολιτικών απόψεων και λόγω όσων υπόθηκαν δημοσίως θα υπάρχει αυτή η εξέλιξη. Θεωρώ αδιανόητο. Ήσασταν ενήμερος, δηλαδή, κύριε Θεοχαρόπουλε, σας είχαν ενημερώσει ή το μάθατε? Χθες το μεσημέρι. Καθώς μιλούσαμε με τον Ζόραν Ζάεφ, ήρθε δεξιά και με ενημέρωσε. Ήθελε να με ενημερώσει η αρμόδια από την κοινοβουλευτική ομάδα. Κοιτάξτε. Εδώ αυτά είναι πρωτοφανήτα. Γι' αυτό λέω. Να κοιτάξουμε το μεγάλο. Εγώ ποτέ δεν προσωποποιώ τα πολιτικά ζητήματα. Έχω μία άποψη ότι αυτή τη στιγμή ήθελα να αρμονιστούμε με το αίτημα των προοδευτικών πολιτών ή δεν θα μπορέσουμε να κερδίσουμε το Μητσοτάκη. Αν πραγματικά θέλουμε αυτή τη στιγμή να προχωρήσουμε σε ένα μεγάλο προοδευτικό χώρο. Για να μείνουμε λίγο στο προηγούμενο θέμα και θα πάμε στο μεγάλο προοδευτικό χώρο, κύριε Θεοχαρόπουλε, έτσι όπως τον θέτετε. Η κυρία Γιώτα Πούλου, η αρμόδια τομεάρχης εσωτερικών βέβαια, με τη δήλωσή της λέει ότι ήταν καθαρά ζήτημα αναγκών των τομέων ευθύνης κοινοβουλευτικής ομάδας. Σας καλύπτει αυτή η απάντηση? Σε καμία τέτοιου είδους συζήτηση. Εξάλλου, όταν ενημερώθηκα, ήταν πολλά κεντρικά στελέχη μπροστά. Και νομίζω ότι ο κόσμος και οι δημοσιογράφοι και εσείς και οι πολίτες, αλλά και οι δημοσιογράφοι και ο κόσμος που μας ακούει, έχει κρίση. Μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει.
Πάντως, δεν νομίζω ότι πρέπει να υποτιμούμε την νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Αυτή τη στιγμή ξαναλέω ότι για δεύτερη φορά υπήρξε αυτή η επιλογή προς το πρόσωπό μου μετά από εκλογική αναμέτρηση. Υπάρχει μια συγκεκριμένη στοχοποίηση όσων έχουν μια διαφορετική άποψη για ορισμένα ζητήματα που ξέρετε κάτι, εγώ δεν θεωρώ καν ότι είναι διαφορετική. Θεωρώ ότι μπορώ να συνθέσω πάνω σε αυτήν την άποψη. Εγώ δεν έχω πει για παράδειγμα ότι το ΝΑΤΟ είναι η ιερή αιμετική συμμαχία. Αυτό είναι μια διαφορετική θέση σε σχέση με τις θέσεις του κόμματος. Αν είχα πει κάτι τέτοιο, πραγματικά να το συζητούσαν αυτή τη στιγμή. Ναι, πάντως, αν δεν έχει υποθεί κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το οποίο προτείνατε εσείς λίγο νωρίτερα από ότι ο κύριος Κασελάκης είναι αυτό το οποίο λέει και ο Στέφανος Κασελάκης δημοσίως τις τελευταίες ημέρες. Πάμε λίγο στην ουσία να δούμε αν υπάρχουν αντιφάσεις σε αυτά τα ζητήματα. Το πρώτο που θέλω να τονίσω είναι ότι αν πραγματικά το πιστεύουμε, αν πραγματικά και η ηγεσία του Σύνδεσμου Εθνικής Συμμαχίας το πιστεύει, για ποιο λόγο να μην δώσουμε το λόγο στη βάση στα μέλη και στους φίλους να μας πούν την άποψή τους. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει καμία ανασφάλεια, είτε συλλογική είτε προσωπική. Πρώτο. Το δεύτερο. Ταυτοχρόνως αναφέρεται ότι δεν μπορούν να υπάρχουν και συμφωνίες κορυφής. Εγώ λέω και από τη βάση, όπως είπα προηγουμένως, και σε κάποιο επίπεδο κάποιοι να συμφωνήσουν για να προχωρήσουν αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί από τη μία το κόμμα σωστά να βγάζει ανακοίνωση υπέρ του γαλλικού μετόπου, που υπάρχει της αριστεράς αυτή τη στιγμή και των σοσιαλιστών και των πρασίνων, και από την άλλη να λέει ότι δεν κάθόμαστε σε κανένα τραπέζι συζητήσεων. Άλλη μεγάλη αντίφαση, γιατί για να προχωρήσουν πρέπει κάτι να γίνει. Δεν θα προχωρήσουν χωρίς να πάρει κανένας μια πρωτοβουλία. Τρίτη μεγάλη αντίφαση. Δεν μπορεί σε αυτό το ίδιο προσκλητήριο το οποίο γίνεται να προσκαλείται η ζωή Κωνσταντοπούλου, που με όρους εθνικολαϊκισμού το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα, πριν ένα μήνα, όχι πριν πέντε χρόνια, πριν ένα μήνα, είπε ότι ο Τραμπ έφερε αυτή τη συμφωνία στη χώρα των Πρεσπών, χρηματίστηκαν οι βουλευτές και ούτω καθεξής, και μάλιστα κάλεσε χθες τον Στέφανο Κασελάκη να γίνει μέλος της Πλέψης Ελευθερίας για να υπάρχει οποιαδήποτε συζήτηση. Να σοβαρευτούμε λοιπόν. Και να πούμε, θέλουμε τη μεγάλη κεντροαριστερά προοδευτική παράταξη. Αν τη θέλουμε, να πάρουμε απόφαση ω ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και να καλέσουμε στη συνέχεια και το ΠΑΣΟ και τον προοδευτικό κόσμο που πήγε στην αποχή να ανταποκριθεί σε αυτήν την απέτηση των προοδευτικών πολιτών. Εσείς κύριε Θεοχαρόπουλε, ποιος πιστεύετε ότι είναι ο λόγος που υπάρχει από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ αυτή η συμπεριφορά απέναντι στην στο δικό σας όνομα, γιατί και ο κύριος Ζαχαριάδης χθες, ήθελα να το πω επειδή αναφερθήκατε στο θέμα στη συμφωνία των Πρεσπών, ο κύριος Ζαχαριάδης χθες σε τηλεοπτική του συνέντευξη ζήτησε να ανακληθεί αυτή η απόφαση του κύριου Κασελάκη, αναφερόμενος στην προσφορά σας όσον αφορά και στον αγώνα που δώσατε για τη συμφωνία των Πρεσπών. Μα δεν είναι μόνο, ξέρετε, εγώ πέντε χρόνια ήμουν διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν υπήρχε βουλευτής, είχα εκλεγεί ομόφωνα και από την κοινοβουλευτική ομάδα και από την πολιτική γραμματεία. Και μάλιστα σε αυτή τη διαδικασία, όλοι οι βουλευτές, όταν υπήρξε αυτή η αντικαταστατική απόφαση αντικατάστασής μου, είχαν θέσει θέμα στην κοινοβουλευτική ομάδα τότε και είχε ζητήσει συγγνώμη ο κ. Κασελάκης μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Συνεπώς, τα ζητήματα της προσφοράς, πρώτον, κρίνονται από την ίδια την πορεία της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ μέσα του εκείνη τη στιγμή της ομόφωνης απόφασης για στο πρόσωπό μου, και δεύτερον, από την εκλογή μου στην Κεντρική Επιτροπή και στην Πολιτική Γραμματεία, από τη βάση, από χιλιάδες μέλη, δεν εκλέχθηκε μόνο ο πρόεδρος, που θυμίζω είχα εκλεγεί δεύτερο στην Πολιτική Γραμματεία. Άρα, όταν μιλάμε για ζητήματα αξιοκρατίας, ή αν θέλετε να τα πάμε πού, να θέλουμε να πάμε στα θέματα της επιστημονικής κατάσταση. Άρα δεν υπάρχει αξιοκρατία τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Θεοχαρόπουλε. Έρχομαι σε αυτό. Όταν μιλάμε για αξιοκρατία, εγώ ξέρετε είμαι γεωπόνος, διδάκτορος αγροτικής οικονομίας, που δίδασκα στα πανεπιστήμια από 25 χρονών. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι όταν μιλάμε για αξιοκρατία και έρχεται ένας νέος πρόεδρος και μετά από 12 ώρες αντικαταστατικά κάνει ορισμένες επιλογές στο όνομα της αξιοκρατίας, αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό. Τι εννοούμε αξιοκρατία? Δεν εννοούμε αξιοκρατία, φαντάζομαι, να επιλέγονται ποια στελέχη κεντρικά του κόμματος που έχουν εκλεγεί από τη βάση θα συνεισφέρουν στο κόμμα με βάση το αν οι απόψεις τους είναι συγκλίνουν απολύτως με τις απόψεις του Προέδρου ή όχι. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν συνεργάτες μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα. Άρα, εδώ έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά. Και επειδή γνωριζόμαστε στην πολιτική, γνωριζόμαστε και έχουμε όλη την πολιτική μας πορεία, θέλω πραγματικά να μπουν τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση και εγώ γι' αυτό σας μιλάω απολύτως ξεκάθαρα. Ναι. Κύριε Θεοχαρόπουλε, τώρα χθες εσείς, αν δεν κάνω λάθος, συνεχίσατε να ασκείτε κριτική σε αυτές τις επιλογές της ηγεσίας. Είπατε ότι
θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόεδρο και όχι ιδιοκτήτη. Υπάρχει αυτή η κουλτούρα στην ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όσα προανέφερα προηγουμένως, ακόμα και η ανασύνθεση του στελεχειακού δυναμικού των πολιτικών στελεχών που εκλέγονται από τη βάση μάλιστα σε σχέση με την προσπάθεια, αυτά δεν μπορούν να γίνονται στα όργανα ενός κόμματος και δεν μπορεί να γίνει ενός άντρος αποφάσεις. Με ρωτάτε για το συγκεκριμένο ζήτημα. Να σας πω ένα χαριστικό παράδειγμα. Ξέρετε εσείς πολλά προηγούμενα που από το συνέδριο ενός κόμματος και για 4 μήνες μέχρι να φτάσουμε σε εκλογές να μην έχει συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή και η Πολιτική Γραμματεία ενός κόμματος. Και να γίνονται όλα με αποφάσεις μόνο του Προέδρου τα πολιτικά ζητήματα. Εγώ δεν ξέρω προηγούμενο στην αριστερά. Δεν υπάρχει προηγούμενο στην αριστερά. Άρα επειδή με ρωτάτε, ακριβώς για όλα αυτά λέω ότι εκλέξαμε πρόεδρο από τη βάση. Δεν ίδρυσε νέο κόμμα ο κύριος Κασελάκης, ούτε είναι ιδιοκτήτης του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και εν πάση περιπτώσει και κάτι τέτοιο ήταν και το αποτέλεσμα των διαδικασιών του συνεδρίου, κύριε Θεοχαρόπουλε, γιατί και τότε είχαν ανέβει οι τόνοι. Νομίζω ότι αυτό που βγήκε, γιατί παρακολούθησα τις εργασίες τότε κάτω στην Αθήνα, ήταν το να υπάρχει μια συνεργασία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τα συλλογικά όργανα τα εκλεγμένα στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Μετά το συνέδριο, όπως είναι φανερό, αντικειμενικό είναι αυτό που σας λέω, δεν είναι υποκειμενικό. Αντικειμενικά τα στοιχεία δεν συνεδρίασαν, άρα όπως είναι φανερό. Ότι αυτό δεν συνέβη. Άρα τα αποτελέσματα, αν είναι θετικά, τα πιστώνεται κυρίως ο Πρόεδρος, ειδικά τώρα που δεν υπήρχε καμία λειτουργία. Αν είναι αρνητικά, τα χρεώνεται κυρίως ο Πρόεδρος. Έτσι είναι η δημοκρατική λειτουργία όλων των κομμάτων. Να σας ρωτήσω λίγο τώρα κάτι, γιατί χθες είχαμε μια συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου. Δεν ξέρω, εσείς συμμετείχατε ως μέλος της πολιτικής γραμματείας ή είναι συγκεκριμένα τα μέλη? Όχι, τα μέλη της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής δεν είναι η πολιτική γραμματεία και η κεντρική επιτροπή το εκτελεστικό γραφείο. Είναι κάτι που δημιουργήθηκε μετά το συνέδριο. Αυτό το οποίο υπόθηκε, τουλάχιστον σε επίπεδο ρεπορτάζ, είναι ότι υπήρξε μια ικανοποίηση για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Σας αντιλαμβάνομαι από αυτά που μας είπατε και από αυτά που, τα οποία έχετε πει από την Κυριακή των ευρωεκλογών και μετά, δεν σας ικανοποιεί αυτό το 15% που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ και η πτώση των ποσοστών? Έχω ακούσει αρκετές φορές τον Στέφανο Κασελάκη να λέει ότι είναι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα. Θέλω να πω όμως ότι εδώ μας ακούει ο κόσμος και κρίνει ο κόσμος. Και θέλω να πω ότι εγώ, κύριε Στολάκη, ήμουν πολύ εγκρατής, όπως θυμάστε, στις εκτιμήσεις μου. Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα έλεγα ότι ο στόχος μας πρέπει να είναι το 17,8%. Εγώ δεν είπα ότι θα πρέπει να, ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε το Μητσοτάκη, ούτε καν το πάνω από 20%. Δεν μπορεί να λέμε πριν από τις εκλογές ότι οι στόχοι μας είναι αυτοί όλοι. Μετά να πέφτουμε 3 ποσοστιαίες μονάδες από τη τελευταία αναμέτρηση, στην οποία μάλιστα άλλαξε και η ηγεσία για να ανέβουν τα ποσοστά. Δεν άλλαξε και δεν έφυγε ο Αλέξης Τσίπρας για να πέσουν τα ποσοστά. Αν ήταν, θα παρέμενε. Και θα ξαναφέρναμε το ίδιο ποσοστό. Τουλάχιστον. Άρα, εδώ πέρα δεν μπορούμε να χάνουμε 3 ποσοστιαίες μονάδες και 100.000 ψήφους, 350.000 ψήφους και να λέμε ότι τα πράγματα πήγανε καλά την επόμενη μέρα. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να πείσουμε στους προοδευτικούς πολίτες της χώρας, αν θέλουμε να γίνουμε κοινωνική πλειοψηφία, και εν πάση περιπτώσει να πάμε να αποτιμήσουμε ένα αποτέλεσμα. Στα συλλογικά όργανα, τι αποτέλεσμα θα αποτιμήσουμε? Ότι πήγαν καλά τα πράγματα. Άρα θα πούμε τι κάναμε τόσο καλά και πήγαν τόσο καλά τα πράγματα. Έχετε ενημέρωση για το πότε θα υπάρξει συνεδρίαση αυτών των οργάνων? Γιατί φαντάζομαι ότι και την πρόταση αυτή από κοινού με τον κύριο Ραγκούση για δημοψήφισμα για το τι πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά το ρόλο και τη θέση του στην κέντρο αριστερά, θα το θέσετε στα όργανα, στη συνεδριάση αυτών των οργάνων. Επίσημη δεν υπάρχει ημερομηνία. Εωρείται μία ημερομηνία για το άλλο Σαββατοκύριακο, ότι είναι πιθανό να γίνει η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Θα πρέπει, κύριε Θεοχαρόπουλε, θα πάτε να μαζί με το Πασόκ κι εσείς δηλαδή. Δεν ξέρω πότε έχει το Πασόκ. Έχει γίνει το Σαββατοκύριακο. Στις 30 λένε οι πληροφορίες. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα, κύριε Θεοχαρόπουλε, να επιστρέψει και ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος έφυγε χθες για την Αμερική για το ίδρυμά του. Εσείς γνωρίζατε ότι θα φτιάξει αυτό το ίδρυμα? Όχι. Δεν είναι αποφάσεις συλλογικών οργάνων. Μάλιστα. Δεν θα έπρεπε ή όχι? Σας είπα ότι σε ένα δημοκρατικό κόμμα πάρα πολλά ζητήματα από όλα αυτά τίθονται στα συλλογικά όργανα. Όχι για την έννοια της. Κοιτάξτε, υπάρχει μια εδώ πέρα. Τα συλλογικά όργανα, πολλές φορές ο καθένας δεν συναποφασίζουν μόνο σε όλα. Πολλές φορές εισηγεί το πρόεδρος, λέγονται διάφορα θέματα, προλαμβάνονται λάθη. Γίνεται ψηφοφορία. Προστατεύεται το κόμμα πολλές φορές. Καταλαβαίνετε. Έχει μια θετική διάσταση να μπορούν ορισμένα ζητήματα να συζητήσουν. Έτσι είναι ο διάλογος στα δημοκρατικά κόμματα. Έτσι είναι όλα αυτά τα ζητήματα. Η ερώτησή σας, με ρωτήσατε κάτι αντικειμενικό, αν ήταν στη γνώση των συλλογικών οργάνων της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας, σας λέω όχι.
Μάλιστα. Αυτό είναι αντικειμενικό και μόνο. Κύριε Θεοχαρόπουλε, λίγο για να πριν κλείσουμε, για αυτό το ζήτημα το οποίο συζητιέται μετά τις ευρωεκλογές έντονα και στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ και στα υπόλοιπα κόμματα που ανήκουν στον προοδευτικό χώρο, είναι η επόμενη μέρα στην κεντροαριστερά. Ο κύριος Κασελάκης από την κοινοβουλευτική ομάδα πρότεινε στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να συνεργαστούν με τους συναδέλφους τους από το ΠΑΣΟΚ και από την Πλεύση Ελευθερίας. Εσείς πριν από λίγο μας είπατε όχι στην Πλεύση Ελευθερίας. Υπάρχει μία πρόταση την οποία την έχετε καταθέσει, θα την καταθέσετε εσείς με τον κύριο Ραγκούση. Υπάρχει μία πρόταση. Δεν το λέω μόνο εγώ το όχι. Όλες οι αποφάσεις του συνεδρίου μας μιλούσαν καθαρά για τις προοδευτικές δυνάμεις και για το, με το πώς μιλάμε στον χώρο της κεντροαριστεράς. Mm-hmm. Δεν πρόκειται κάτι το οποίο πρώτη φορά ακούστηκε. Ναι, όχι, δεν μας το είπατε. Μας το είπατε ενώ πριν από λίγο εδώ στην εκπομπή. Υπάρχει πρόταση Τεμπονέρα Κοτσακά και υπάρχει και η πρόταση του Νίκου Παπά. Εσείς τη Νέα Αριστερά την θέλετε σε αυτές τις συζητήσεις? Όλες αυτές οι προτάσεις οφείλουν να συζητηθούν. Εγώ λέω το εξής και είναι καθαρό. Ο κόσμος, είχαμε μια λαϊκή ετοιμιγορία πριν 8 μέρες. Σε αυτή τη λαϊκή ετοιμιγορία είπε ότι στον προοδευτικό χώρο πρώτον είστε πολύ πίσω όλοι από το Μητσοτάκη. Mm-hmm. Δεν πέφτει έτσι ο Μητσοτάκης. Δεύτερον, στον προοδευτικό χώρο το 14,9 είναι στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και το 12,7 είναι στο ΠΑΣΟΚ. Όλα τα άλλα κόμματα του προοδευτικού χώρου είναι κάτω από 30%. ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν Προοδευτική Συμμαχία και ΠΑΣΟΚ πρέπει να πάρουν τις κατάλληλες αποφάσεις για να ακούσει Μάλιστα. ο κόσμος που πήγε στην αποχή κυρίως, γιατί αυτοί είναι εκατοντάδες χιλιάδες επίσης που περιμένουν μια μεγάλη πρωτοβουλία. Άρα το κύριο είναι τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Γιατί με την διαλογική πρέπει να ανοίξουν κουβέντα αυτή τη στιγμή, γιατί θα κάνουν και άλλα κόμματα που πήραν κάτω από 30%, όπως είναι το κόσμος, όπως είναι το ΜΕΡΑ25 και το καθεξής. Αυτή η ΣΥΡΙΖΑ δεν σταματάει μετά. Κατανοητό. Κύριε Θεοχαρόπουλε, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα.